Σε συναγερμό τέθηκε τις πρωινές ώρες η αστυνομία στην Πάφο μετά από κοφαντική έκρηξη στο κέντρο της πόλης. Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Παντάνασα και οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μηχανισμού υψηλής ισχύως που τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος οχήματος. Το αυτοκίνητο ανήκει σε ένοικο πολυκατοικίας και το χρησιμοποιεί ο 29χρονος γιος του. Το συγκεκριμένο όχημα που βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ εκτεταμένες ζημιές υπέστη και δεύτερο όχημα του ίδιου διοκτήτη που ήταν ακριβώς δίπλα, καθώς και τρίτο όχημα που ανήκει σε άλλο ένοικο της πολυκατοικίας. Παράλληλα από την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημιές σε 4 διαμερίσματα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν και τα τζάμια της κυρίας εισόδου. Λαμβάνονται καταθέσεις από ενοίκους και από άλλα πρόσωπα τα οποία άκουσαν την έκρηξη και έχουν γνώση των συνθηκών της διάπραξης του αδικήματος. Η αστυνομία εξετάζει τα βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να εντοπίσει και να αποκρυπτογραφήσει τις κινήσεις του δράστη ή των δραστών.